Αναμειγνύουμε 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, με ένα φακελάκι μπέικιν, προσθέτουμε 180 ml χλιαρό γάλα, 100 ml λάδι, 2 αυγά και δουλεύουμε να γίνουν ζύμη. Ρίχνουμε αλάτι. Πιπέρι. Ρίγανη. Θυμάρι και ανακατεύουμε. Κόβουμε 200 γραμμάρια κασέρι ή κίτρινο τυρί σε κυβάκια. Τα ενσωματώνουμε στο μείγμα. Κόβουμε 200 γραμμάρια γαλοπούλα. Τα ενσωματώνουμε στο μείγμα. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε καλά φόρμα για κέικ. Απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα. Και ψήνουμε σε 170 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα αν έχει ψηθεί το εσωτερικό. Προαιρετικά σερβίρουμε με ροζέτες από γιαούρτι και ντοματίνια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Διαλύουμε την μαγιά και μια κουταλιά ζάχαρη. Σε 250 ml χλιαρό γάλα και 150 ml χλιαρό νερό. Προσθέτουμε μία κουταλιά ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λίγο αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.
Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος, τη σκεπάζουμε και αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς. Ανοίγουμε πιτάκια με τα χέρια μας. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Τα αλείφουμε με κρόκο αυγού. Και τοποθετούμε φέτα ή σουσάμι. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Διαλύουμε την μαγιά και τη ζάχαρη στο μισό χλιαρό νερό. Προσθέτουμε 2 κουταλιές αλεύρι, ανακατεύουμε και αφήνουμε για 5 λεπτά. Ρίχνουμε το υπόλοιπο νερό, το λάδι, περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λίγο αλάτι και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνουν ζύμη. Την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος. Σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς σε αλευρωμένη επιφάνεια. Την χωρίζουμε σε 12 μπαλάκια. Τα ανοίγουμε σε στενό μακραφύλλα. Και δίνουμε σχήμα από πενιρλί. Thank you.
βουτυρώνουμε ή λαδώνουμε το εσωτερικό μέρος. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Αλείφουμε το εξωτερικό μέρος με κρόκο αυγού. Τοποθετούμε γέμιση της αρεσκίας μας. Στο άρθρο θα βρείτε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε. Και ψήνουμε τα πενιρλί μας στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Αναμειγνύουμε την μαγιά με τη ζάχαρη. Το χλιαρό γάλα. Δύο κουταλιές αλεύρι και αφήνουμε για 5 λεπτά. Προσθέτουμε το σπορέλαιο, το ένα αυγό μαζί με το ένα σπράδι και ανακατεύουμε. Βάζουμε το μισό αλεύρι και δουλεύουμε. Προσθέτουμε το αλάτι και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι να γίνει ζύμη. Σκεπάζουμε με μία πετσέτα και αφήνουμε 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς και την χωρίζουμε σε 14 μπαλάκια. Τα ανοίγουμε σε φύλλα. Χαράζουμε την μία πλευρά . Προσθέτουμε τυρί . Τυλίγουμε και δίνουμε σχήμα από κουλούρι . Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Αλείφουμε με κρόκο αυγού. Πασπαλίζουμε σουσάμι και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!